Αντιδράσεων από όλη τη χώρα έχει προκαλέσει η συμπεριφορά του διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο οποίο ζήτησε να ελεγχθούν τρει γιατροί αναισθησιολόγοι, προκειμένου να διαφανεί αν όντω νοσούσαν με κορονοϊό όπω είχαν δηλώσει. Παρά το γεγονό ότι στην απάντηση που έδωσε ο ίδιο έσπευσε να μπαλώσει τα μπάλωτα, υποστηρίζοντα ότι έστειλε γιατρού εργασία και επισκέπτρια υγεία για να δει την πορεία τη υγεία του. Το σύνολο των γιατρών της χώρας μιλάει για προσβολή της αξιοπρέπειας των γιατρών, ζητώντας μάλιστα άμεσα την αποπομπή του. Ζητούμε την πλήρη κάλυψη του συνόλου των αναγκών σε μόνιμους αναισθησιολόγους στην 7η υγειονομική περιφέρεια. Ζητούμε από τον Υπουργό Υγεία να αποπέμψει άμεσα τον συγκεκριμένο διοικητή. Να μην ανανοηθεί η διοίκηση η συγκεκριμένη και του διοικητή και τον απληρωτή διοικητή. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε αναδείξει καθημερινά με παρεμβάσει του Σωματείου ότι έχουμε μια κλιμακούμενη ένταση αυταρχισμού, εκφοβισμού, τρομοκράτηση για να περάσει μια πολιτική που είναι πάντα στου εργαζόμενου. Σε έκτακτη γενική του συνέλευση, σήμερα οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου επανέλαβαν την οργή του για όσα συνέβησαν, εξηγώντα ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά συνολικά μια αυταρχική συμπεριφορά σε βάρο των εργαζομένων, ζητώντα και οι ίδιοι να μην ανανεωθεί τι επόμενε ημέρε η θητεία τη συγκεκριμένη διοίκηση. Να θυμίσω στο όνομα τη εξοικονόμηση ενέργεια το κλείσιμο των καλοριφέρ, στο όνομα να μην μπει ο μέσα στο νοσοκομείο το κλειδαμπάρωμα του νοσοκομείου στο όνομα ότι θα πρέπει να λειτουργήσει το νοσοκομείο τη μετατόπιση της ευθύνη λειτουργίας στους διευθυντές των κλινικών και στην ατομική ευθύνη των εργαζομένων να μην αρρωσταίνουν. Αυτή η πρόσφατη συμπεριφορά που ε, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι είναι αυτή που πρέπει προς το παρόν να την αντιμετωπίσουμε άμεσα, αλλά με αφορμή αυτή να, να, βάλουμε στο επίκεντρο και όλα τα άλλα προβλήματα που ταλανίζουν το κομμάτι της υγείας και που τα ξέρουν όλοι και τα ζουν καθημερινά. Θέλουμε όμως είναι και συμμαχία κοντά μας όλη την κοινωνία γιατί γνωρίζουν 10 χρόνια τώρα, αλλά κυρίως με τα τρία χρόνια της πανδημίας πραγματικά το τι έχουν προσφέρει οι υγειονομικοί επαγγελματίες. Ανάμεσα στους γιατρούς που σήμερα συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση, ένας εκ των αναισθησιολόγων που δέχτηκε αυτή τη συμπεριφορά, ο οποίος εξήγησε για μία ακόμη φορά ότι 30 χρόνια στη διάρκεια της εργασίας του δεν έχει συναντήσει τέτοιου είδους συμπεριφορές. Έχει εδώ και ένα χρόνο ε, αυτό το bullying και διάρκεια, μας έχει φέρει σε τέτοια κατάσταση που είναι αδύνατον να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Ζάνι που βράζει με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη δημόσια υγεία, περιέγραψαν το χώρο των νοσοκομείων τη Κρήτη οι γιατροί που εργάζονται σε αυτά. Από κοινού, εκπρόσωποι των ενώσεων νοσοκομιακών γιατρών του νησιού επισκέφθηκαν σήμερα το διοικητή τη 7η Υγειονομική Περιφέρεια, ζητώντα του συγκεκριμένε απαντήσει τόσο για το προσβλητικό περιστατικό με το διοικητή του παγνί προ του συναδέλφου του. Θεωρούμε ότι είναι προσβλητικό να αμφισβητεί την αξιοπιστία των συναδέλφων, που τόσα χρόνια του εμπιστευόμαστε για να περιθάλψουν ασθενεί και πριν και κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Επιπλέον όμω και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει μετά την επίθεση που δέχθηκε συνάδελφό του στο κέντρο υγεία Μυρών. Γεγονό το οποίο ο πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών συνέδεσε με το περιστατικό του διοικητή του Παγνή, λέγοντα ότι με τον τρόπο του δείχνει το δρόμο τη απαξίωση του ιατρικού λειτουργήματο. Ο τρόπο με τον οποίο απαξιώνονται οι γιατροί και οι υγειονομικοί γενικότερα έχει σαν αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να διαχέεται και στην κοινωνία και δεν μου κάνει καμία εντύπωση που υπάρχουν συμπεριφορέ όπω αυτή που έγινε στο κέντρο Υγεία Μυρών. Δεν είναι τίποτα ανεξάρτητο, δεν είναι τίποτα ξεκομμένο. Όλα έχουν ένα συνδετικό κρίκο. Πάντω, θορυβημένοι οι γιατροί έφυγαν από τη συνάντηση με το διοικητή τη Υγειονομική Περιφέρεια, καθώ όπω εξήγησαν, δεν έλαβαν ουσιαστικέ απαντήσει ούτε για το σοβαρό ζήτημα με την υπολειτουργία τη χειρουργική και παθολογική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου, που επί τη ουσία έχει σημάνει συναγερμό. Αυτή τη στιγμή, με δύο βασικέ κλινικέ του να υπολειτουργούν ή να φτάσουν στο σημείο να κλείσουν τη χειρουργική και την παθολογική κινδυνεύει η ίδια υπόστασή του ως δευτεροβάθμιο συλλεκτικό ίδρυμα. Μάλιστα την ερχόμενη Δευτέρα, από κοινού εργαζόμενοι στο νοσοκομείο και φορείς του Ρεθύμνου πραγματοποιούν συλλαλητήριο, ζητώντας άμεσα ουσιαστικά μέτρα και όχι ημίμετρα όπως αποκάλεσαν τις μετακινήσεις γιατρών από άλλα νοσοκομεία προς το νοσοκομείο Ρεθύμνου.